Στην τροπολογία που αναμένεται να εισαχθεί από τον Υπουργό Οικονομικών σε νομοσχέδιο για το υπερταμείο, το οποίο συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Χρήστος Τριαντόπουλος, ρωτωμένος για το θέμα του νόμου αναφορικά στις ελεύθερες παραλίες, που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους ιδιοκτήτες παραλιακών καταστημάτων. Έχει ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή ο Υπουργός, ο Κωστής Χατζηδάκης, που είναι και ο αρμόδιος Υπουργός για τα ζητήματα της κλιματικής, για τις ιδιαίτερες συνθήκες που αφορούν την Θεσσαλία και τη Μαγνησία, όσον αφορά τις δυσκολίες ως προς την προσαρμογή επιχειρήσεων αλλά και οργανισμών και υπηρεσιών, καθώς η περιοχή μας έχει απομειστεί το βάρος της αποκατάστασης μετά τις ακραίες φυσικές καταστροφές. Μάλιστα, σήμερα είναι μια ημέρα που μας πηγαίνει πίσω στις πυρκαγιές του 2023. Και μας υπογραμμίζει ότι η Μαγνησία είχε πληγεί από πυρκαγιά και από δύο πλημμύρες μέσα στο 23, επιβαρύνοντας την όλη διαδικασία. Ο κ. Τριαντόπουλος σημείωσε ότι εξετάζεται από το Υπουργείο Οικονομικών το ενδεχόμενο βελτιωτικών παρεμβάσεων στο νόμο για τις ελεύθερες παραλίες, προκειμένου να βοηθηθούν επιχειρήσεις των πλημμυρόπληκτων και πυρόπληκτων περιοχών της Θεσσαλίας. Είναι γνώστης και κοινωνός από την πρώτη στιγμή ο Υπουργός και οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως μας έχει ενημερώσει, επεξεργάζονται το ενδεχόμενο τροποποίησης και προσαρμογής αυτά τα δεδομένα που αφορούν την Θεσσαλία των σχετικών διατάξεων. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή προς συζήτηση στη Βουλή που αφορά το υπερταμείο, οπότε αναμένουμε από τον Υπουργό κάποια παρέμβαση τις επόμενες ημέρες για να δούμε και το περιεχόμενο αυτής, οπότε είμαστε εν αναμονή της επεξεργασίας των σχετικών διατάξεων από το Υπουργείο Οικονομικών.